Μεσημέρι Δευτέρας, κυρίες και κύριοι, για μια εβδομάδα που ξεκίνησε, ελπίζω με τους καλύτερους δυνατούς ιονούς, δυνατούς, έτσι βάζουμε και αυτή την λέξη, για να μετριάζει λίγο τα πράγματα, να μην ξεφεύγουμε και όλες από την διάθεσή μας να βλέπουμε τα πράγματα θετικά, για όλους σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι στη μία. Έρχεται ορεξάτος, πολύ ορεξάτος, μετά από ένα Σαββατοκύριακο που έμαθα ότι πέρασε καταπληκτικά, ο Τάσος Ριζόπουλος, αλλά αυτά δεν τα λέει στον αέρα, λέει μόνο τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα αρχίσω μου φαίνεται. Επειδή είμαι και προηγούμε και από εκπομπή, να βγάζω τα άπλυτα στη φόρα. Όλα, Τάσο Ριζόπουλε. Ο Τάσο Ριζόπουλο σε λίγο με την ομάδα του, κυρίες και κύριοι, με όλα τα πολύ ωραία και με τα πολύ ωραία σχόλια σε σχέση με θέματα που αφορούν την επικαιρότητα του lifestyle και όχι μόνο. Και βεβαίως εμείς θα κλείσουμε με αυτό που μου ζητήσατε, να δείτε λοιπόν τι υπόθηκε σε σχέση με τους τρίτεκνους και τις δυνατότητες που έχουν και τα προβλήματα που έχουν από την εκπομπή της Παρασκευής Τέλειος Τσούλιας. Εμείς τα λέμε αύριο το μεσημέρι στη μία. Γεια σας. Που δίπλα μου είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων, η Τρίενα, ο Στέλιος ο Τσούλιας, για να μιλήσουμε για όλα αυτά που ταλαιπωρούν ακόμη και τις οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, πόσο μάλλον κύριε Τσούλια, εκείνες με τρία ή και περισσότερα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Τσούλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε πάντα το βήμα και επικοινωνούμε με τα μέλη μας και γενικότερα με τις οικογένειες. Θέλω να επικεντρώσουμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και που χρειάζονται άμεση λύση, αλλά προηγουμένως δεν μπορεί παρά να κάνουμε μια μικρή έστω αναφορά σε αυτό το εθνικό σχέδιο για τη στήριξη της οικογένειας που αφορά στο δημογραφικό. Συνεχώς οι πολιτικοί, ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους, θυμούνται πόσο σοβαρό είναι αυτό το πρόβλημα και τι πρέπει να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στην πραγματικότητα όμως λίγα γίνονται όταν τελικά αναλαμβάνουν δράση. Βεβαίως. Να πούμε ότι πρώτα απ' όλα εδώ και τρία χρόνια έχει θεσπιστεί το Υφυπουργείο Δημογραφικής Πολιτικής. Πράγματι είναι ένα μέτρο που θα πρέπει να υπάρχει από χρόνια στη χώρα μας. Πλην όμως δεν έχουν δοθεί αρμοδιότητες στην κυρία Υφυπουργό. Η υπουργός που η γυναίκα η οποία είναι και μας ακούει και αντιλαμβάνεται και ξέρει τι λύσεις πρέπει να δοθούν, δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα και δεν μπορεί να. Εάν δεν παρακαλέσει κάποιους άλλους υπουργούς να νομοθετήσουν, δεν μπορεί να νομοθετήσει η ίδια. Άρα λοιπόν είναι ένα κενό γράμμα χωρίς να έχει καμία ουσία όσον αφορά το κομμάτι της προηγούμενης διετίας-τριετίας και του υφυπουργείου που έχει γίνει από την παρούσα κυβέρνηση. Τώρα, αυτό που κατάφερε ο κύριος Μητσοτάκης να εξαγγείλει από την έκθεση, μάλλον όπως λέτε και εσείς προεκλογικά, μια και είμαστε πλέον, ό,τι και να λέμε, είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά. Όχι, προεκλογική περίοδο. Ναι. Λοιπόν, το μόνο που έχει κάνει είναι να αναστατώσει ή να μπερδέψει τους φίλους μας τρίτεκνους και πολίτεκνους. Να απευθύνονται οι άνθρωποι στις τράπεζες γιατί νομίζουν ότι θα πάνε να πάρουν δάνειο σύμφωνα με τις εξαγγελίες. Εμείς βέβαια ως επικοινωνία μαζί μας λέμε ότι η ηρεμία. Εννοείται το μέχρι τους 39 αυτό εδώ. Ναι. Είναι για το στεγαστικό. Τα νέα ζευγάρια, ναι. Μεταξύ άλλων είναι και αυτό. Οι φίλοι μας έχουν την αίσθηση ότι αύριο το πρωί θα πάνε στην τράπεζα και θα μπορέσουν να εκταμείψουν ένα δάνειο με αλλά, χαμηλό. Γιατί δεν θα γίνει αυτό. Μα δεν έχει ψηφιστεί ο νόμος, δεν ακόμη, δεν υπάρχει φεκ, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Περιμένετε να δούμε. Να δούμε τις δικλείδες ασφαλείας, να δούμε τι εγγύσεις θα θέλει. Πάντως υποθέτω. Ότι πολλοί θα είναι τρίτεκνοι από αυτούς που θα ζητήσουν. Δηλαδή είναι νέοι κυρίως όσοι βεβαίως, είναι. Έτσι βεβαίως, δεν είναι. Όσοι βεβαίως, είναι και τρίτεκνοι και πολίτεκνοι. Βεβαίως φαίνεται πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι. Και αυτό ήταν ένα από τα θέματα που ζητούσαμε εμείς σαν Ομοσπονδία, κυρία Τσόρμπα. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή σας και γενικότερα. Ότι είναι από τα μέτρα που θέλαμε εμείς πραγματικά να υπάρχει. Δηλαδή, όπως δεν ανακαλύπτουμε τη φωτιά σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τέταρτο παιδί το δάνειο χαρίζεται. Δηλαδή είναι πολύ πιο προχωρημένες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν συμβεί σε άλλες χώρες. Είναι πολύ πιο προωθημένες. Πολύ πιο προωθημένες. Εδώ εμείς λέμε ότι στο τρίτο παιδί ας πούμε, δεν θα υπάρχει επιτόκιο. Θα είναι τα χρήματα ακριβώς αυτό που δανειστήκαμε αυτό και θα επιστρέψουμε πίσω. Είναι σε καλό επίπεδο. Πλην όμως δεν ισχύει σήμερα. Σήμερα που μιλάμε δεν ισχύει. Θα περιμένουμε λοιπόν να ενημερώσουμε και τους φίλους μας που μας ακούν ότι όταν με το καλό θα θεσμοθετηθεί, θα υπάρξουν ερευνητικές εγκύκλοι προς τις τράπεζες, γιατί οι τράπεζες δεν λειτουργούν έτσι. Δεν λειτουργούμε απλά με την έκδοση ενός νόμου. Θα ζητήσουν και θα πάρουν ερευνητικές εγκύκλους από την Τράπεζα της Ελλάδος και από εκεί και πέρα θα προχωρήσει η δικασία. Μην βιάζονται οι φίλοι μας, δεν ισχύει τίποτα. Δεν ισχύει τίποτα προς το παρόν, αυτό να κρατήσουμε. Τώρα, κύριε Τσούλια, να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε, γιατί εγώ
Δεν δικαιούμαι να ομιλώ, διότι έχω ένα παιδί και από πεποίθηση έχω ένα παιδί. Όλοι έχουμε άποψη, κυρία Σόρμα, διαφωνώ. Λοιπόν, όλοι έχουμε άποψη και όλοι λοιπόν, έχουμε δικαίωμα, λέμε δημοκρατικά. Ενώ τα βλέπω όλα αυτά, εντάξει, τα έχω στο μυαλό μου, αλλά δεν έχω την εμπειρία. Θα μπορούσε, λέτε, να λειτουργήσει σε κάποιον που έχει δύο παιδιά το ότι θα πάρει ένα χαμηλότοκο δάνειο και ότι μπορεί αυτό, άμα κάνει και τρίτο και τέταρτο, να μειωθεί στο μισό, παραδείγματος χάρη, και να μην το αποπληρώσει ολόκληρο, θα μπορούσε να είναι κίνητρο. Δεν ψυχολογείται ούτε καν. Για μένα δεν θα ήταν, γι' αυτό λέω δεν δικαιούμαι να ομιλώ. Ούτε καν αναρωτιέστε, κυρία Σόρμα, βεβαίως. Αλλά για και πολύ είναι, κόσμο θα ήταν. Βεβαίως και είναι κίνητρο, βεβαίως και είναι κάτι το οποίο θα δώσει μια ανάσα στο δημογραφικό. Βεβαίως και είναι από τα πιο σημαντικά θέματα. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα κουσούρι. Το κουσούρι είναι το κεραμίδι στο κεφάλι μας. Κουσούρι με εισαγωγικά. Μόνο κουσούρι δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό. Ο Βορειοευρωπαίος δεν το έχει αυτό. Δεν τον ενδιαφέρει, διότι ξέρει ότι το ακίνητο το οποίο νοικιάζει, είναι συνοικία, είναι είτε του Δήμου, είτε μια μεγάλη εταιρεία που δεν το διώξει ποτέ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν αυτά. Στην Ελλάδα. Και επίσης και στο Λονδίνο δεν συμβαίνουν και είναι πανάκριβα τα ενίκια, αλλά τι μισθούς παίρνουν, να τα πούμε κι αυτά. Συμφωνούμε πολύ. Ας παίρνω εγώ 6 χιλιάρικα και νοικιάζω. Εδώ συνήθως τα σπίτια είναι μικροϊδιοκτητών που έχουν ένα σπίτι ή δεύτερο ενδεχομένως μια στιγμή και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν από τα χρήματα αυτά να έχουν ένα εισόδημα. Καταλάβατε, αυτό θέλω να πω. Ενώ εκεί υπάρχει ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο με την εταιρεία που έχει το ακίνητο και δεν έχει το πρόβλημα ότι θα φύγω από το σπίτι κάποια στιγμή να κοιτάξω να πάρω ένα κεραμίδι κτλ. Στην Ελλάδα λοιπόν έτσι μας μάθανε οι γονείς μας, έτσι μαθαίνουμε και εμείς τα παιδιά μας, ότι καλό είναι να υπάρχει ένα σπίτι το οποίο θα είναι ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία λοιπόν τι θέλει ο Έλληνας, έχει διαφορετική κοινωνική, ας πούμε, έτσι, αντιμετώπιση το θέμα του κεραμιδιού. Άρα όποια κυβέρνηση το πάει ένα βήμα παραπάνω και ενώ να δίνεται χαμηλό το κοδάνιο και μετά από τα 3-4 παιδιά αυτό να μειώνεται κατά πολύ, να μην μπορεί να εξαφανίζεται, γιατί δεν έχουμε και την οικονομική δυνατότητα. Να επιδοτεί το επιτόκιο και να μην έχει ούτε ένα ευρώ τόκους. Να είναι αυτό, να είναι καθαρά τα χρήματα που πήρε, τα χρήματα να δώσει. Πιστεύετε ότι αυτό θα δώσει μεγάλη όθηση στο να μπορέσουν να κάνουν οι οικογένειες να γίνουν μεγαλύτερες. Είμαστε απολύτως σίγουροι και σας λέω ότι η άποψή μας σαν μονοσπονδία, σαν από ότι είναι ακόμη πιο προθυμένη, σας λέω ότι από το τέταρτο παιδί και μετά έχουμε την άποψη ότι πρέπει το δάνειο εξ ολοκλήρου να χαρίζεται. Και μην το βλέπετε ότι δεν έχει λεφτά το κράτος. Αυτά τα πράγματα θα γίνουν, θα ξεκινήσουν να γίνονται σήμερα, κυρία Τσόρμπα, θα γίνουν μετά από 4, 5, 8. Ναι. Μια οικογένεια που σήμερα θα κάνει ένα παιδί, πότε θα κάνει τέταρτο παιδί? Μετά από 6, 7, 8 χρόνια. Δηλαδή, ανά 2 χρόνια, αν πούμε ότι γίνεται ένα παιδάκι, θα κοιτάξουμε να δούμε ότι μετά από 6-8 χρόνια ενδεχομένως η Ελλάδα να έχει τη δυνατότητα να πει ότι χαρίζω τα δάνεια των οικογενειών που έχουν 4 παιδιά. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τζούλια, πάμε στα ζητήματα που ίσως είναι και πολύ πιο εύκολο να λυθούν. Όπως παραδείγματος χάρη το θέμα των μετεγγραφών. Μου γράφετε εδώ στο ενημερωτικό σας σημείωμα από 5 έως 14 Οκτωβρίου έχουμε μετεγγραφές φοιτητών, όχι όμως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται? Έχει ανοίξει λοιπόν η πλατφόρμα, το ξέρουν οι φίλοι μας που ενδιαφέρονται, το ξέρουν, αλλά καλό είναι να μάθουν και οι υπόλοιποι φίλοι μας. Ότι πραγματικά έχει ανοίξει πλατφόρμα μέσα από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία πλέον. Δεν είναι όπως παλιότερα που μαζεύαμε χαρτιά. Κάνουμε μια απλή αίτηση. Και αν και εφόσον εγκριθεί, μετά εκ των υστέρων έχουμε την υποχρέωση να καταθέσουμε στο Πανεπιστήμιο εισαγωγής μας, δηλαδή εκεί που το παιδί θα περάσει και θα δεχτούν την μεταγραφή του, να καταθέσει τα δικαιολογητικά τα οποία έχει δηλώσει στην πλατφόρμα και πήρε τη μεταγραφή. Αυτό όμως είναι το διαδικαστικό. Η ουσία δεν είναι αυτή, κυρία. Η ουσία είναι ότι η κυρία Κεραμέως, εδώ και 3 χρόνια που είναι υπουργός, εφαρμόζει ένα νόμο του Γαβρόγλου. Η αλήθεια είναι ο νόμος αυτός. Πριν όμως ο Γαβρόγλου τον ψήφισε και η κυβέρνηση έπεσε, δεν πρόλαβαν να. Για να εκλογές, έχασε εκλογές, θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει. Δεν το υλοποίησε. Όπως φαίνεται, τα καλά τα κρατάνε και οι επόμενες κυβερνήσεις. Τα καλά. Σε εισαγωγικά το καλά. Λοιπόν, η κυρία Κεραμέως λοιπόν το έχει αναλάβει το νόμο αυτό και την διάταξη αυτή και πραγματικά υλοποιεί μέχρι την τελεία του νόμου τη συγκεκριμένη διαδικασία. Και τι έλεγε ο νόμος του Γαβρόγλου και τον οποίο τηρεί εδώ και 3 χρόνια η κυρία Κεραμέως, ότι εξαιρούνται από μεταγραφές τα αδέρφια φοιτητές Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Δηλαδή, ένας Θεσσαλονικιός που έχει το παιδί του και σπουδάζει στο Μακεδονία το Πανεπιστήμιο, και το άλλο του παιδί περνάει στο οικονομικό, ξέρω εγώ, των Ιαννίνων, στην αρχιτεκτονική της Κομωτινή, δεν έχει δικαίωμα το παιδί αυτό να πάρει μεταγραφή από την Ξάνθη την Κομωτινή και να έρθει εκεί που σπουδάζει ο αδερφός. Το σκεπτικό είναι ότι είναι πολυπληθή τα τμήματα εδώ στις μεγάλες πόλεις. Σκεπτικό πραγματικά δεν το γνωρίζουμε, γιατί δεν έχουμε ο καμία. Ο κ. Γαβρόγλου όταν αυτό το πέρασε, με τι σκεπτικό δεν το μας πέρασε? Δεν μας το εξήγησε, ούτε υλοποιήθηκε. Σας λέω, ήταν τους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε κουβέντα, το πέρασε εντελώς εν μία. Δηλαδή ληφθή. Για να καταλάβουμε, αν κάποιος είναι στην Ξάνθη και το παιδί του έχει ένα παιδί εκεί και περάσει το παιδί του περάσει στη Λάρισα.
θα μπορεί να το φέρει στη Ξάνθη. Μάλιστα. Αλλά αυτός... δεν μπορεί να συμβεί όταν, είναι, όταν μένει εδώ, όταν Θεσσαλονίκη, μένει Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Μάλιστα. Εμείς, έτσι, κουφό είναι αυτό. Εντελώς κακοπροαίρετα θα έλεγα. Το μόνο που μπορούμε να σκεφτούμε είναι ότι με τον τρόπο αυτό η κυρία Κεραμέως φροντίζει να βοηθήσει τα ιδιωτικά κολέγια. Κάτι άλλο δεν μπορώ να σκεφτώ. Δηλαδή, πραγματικά το λέω δημόσια. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτό το πράγμα το συντηρεί η κυρία Κεραμέως. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Γαβρόγλους, σαν καθηγητής ο ίδιος πανεπιστημιακός, μόνο εκεί μπορώ να πάλι σας λέω να εξηγήσω ότι συντεχνιακά το είδε, σαν καθηγητής πανεπιστημιακός, σαν συντεχνιακά είδε και είπε ότι γιατί να γεμίζονται πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθήνας με φοιτητές. Όσοι έχουν χρήματα θα σπουδάσουν, όσοι δεν έχουν να σπουδάσουν, να μπαίνουν με το πολιτήριο λύκειο. Εντάξει, τώρα άνθρωπος αριστεράς να βλέπει με αυτόν τον τρόπο, δεν το καταλαβαίνουμε. Και όμως είναι απολύτως. Πάντως, εγώ δεν καταλαβαίνω, εν πάση περιπτώσει, γιατί το ψήφισε και γιατί δεν έχουμε τον κύριο Γαβρόγλου τώρα. Έχουμε την κυρία Κεραμέως και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όλες οι επαφές που έχετε, οι διαμαρτυρίες κλπ., δεν υπάρχει καμιά απάντηση. Τον κύριο Γιαννούλη που ήταν προχτές, τυχαία σε μια εκδήλωση, και τον ρώτησα και του εξήγησα το θέμα, δεν το ήξερε ο άνθρωπος. Μου είπε: θα ρωτήσω τον Γαβρόγλου. Και λέω: όταν θα ενημερωθείς γιατί το ψήφισε αυτό, να μου πεις και να μάθω κι εγώ. Ναι, αυτό. Γιατί το συνεχίζουν αυτό. Πραγματικά. Η κυρία Κεραμέως, να σας πω και το άλλο, όταν βγήκε η κυβέρνηση, πρώτη κυβέρνηση, καλοκαίρι του 19, θυμάμαι καλά ήταν. Λοιπόν, είχαμε μια επαφή σαν ομοσπονδία με την κυρία Κεραμέως και στην κουβέντα που κάναμε ήταν ότι ναι, παιδιά, έχετε δίκιο, αυτή η διάταξη είναι εντελώς λάθος. Αλλά τώρα, επειδή έχουν περάσει μελλαδικές και είμαστε στο ενδιάμεσο του καλοκαιριού και θα βγουν τα αποτελέσματα των μελλαδικών και οι σακταίοι θα βγουν, δεν μπορώ να το αλλάξω φέτος γιατί είναι άδικο για τα παιδιά που μέρει συγκεκριμένο νόμο κάνουν μηχανογραφικό και δηλώσαν σχολές. Το αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι δεν μπορεί μέσα στη διάρκεια τη διαδικασία να αλλάξει ένα νόμο. Είναι τουλάχιστον αθέμητο. Λοιπόν, επομένως είπαμε ότι εντάξει, αλλά από εκεί πέρα πραγματικά από το καλοκαίρι του 19 και σήμερα δεν έχουμε δει ποτέ τι την κυρία Κεραμέως. Τι διαμαρτυρίες έχετε, γιατί μου λέγατε στο διάλειμμα και ένα δικό σας παράδειγμα. Τι διαμαρτυρίες έχετε από τρίτεκνους που συνέβη τα παιδιά τους, μπορεί και δύο, εντωμεταξύ μπορεί και δύο παιδιά να περάσουν εσύ. Δηλαδή να έχεις ένα. Όταν είσαι τρίτεκνος ή όταν είσαι πολυτεκνός, μπορεί και δύο και τρία παιδιά ταυτόχρονα να είναι φοιτητές, όπως είναι τα δικά μου. Εγώ έχω τρία παιδιά και τα τρία παιδιά είναι φοιτητές. Λοιπόν, βεβαίως. Και... είναι στη Θεσσαλονίκη, να υποθέσω. Θεσσαλονίκη είναι η μεγάλη μου. Τα δύο δίδυμα δεύτερα παιδάκια μου, που είναι τώρα πρωτοετής, ο ένας πέρασε Πάτρα και ο ένας πέρασε Λάρισα. Είμαι δηλαδή και εγώ από τους γονείς αυτούς που θα πρέπει να δω τι θα κάνω, πώς θα μπορέσω να. Και δεν μπορούν να έρθουν Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούν Θεσσαλονίκη. Και τα δίδυμα τα χωρίζουν, δηλαδή ούτε τα δίδυμα μαζί μπορούν. Δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη. Αντίθετα, σας λέω, απαγορεύεται Θεσσαλονίκη Αθήνα να μεταγραφούν τα παιδιά. Και συγγνώμη, τι λεφτά πρέπει να βγάζει ένα σπίτι. Εντάξει, ξέρω ότι είστε πολύ ευκατάστατος. Ναι, εντάξει, σαφώς, ότι έχετε πολλά σπίτια, εισοδηματίας, τα ξέρω όλα αυτά. Αλλά τι πρέπει να βγάζει κάποιος για να σπουδάζει δύο παιδιά, να έχει ένα παιδί εδώ να σπουδάζει. Δεν πρέπει. Με όποια έξοδα μπορεί να έχει. Προσωπικά το έξοδα ευτυχώς, γιατί το πρώτο είναι Θεσσαλονίκη. Ναι. Αλλά τα άλλα δύο το λίγο-λίγο, δεν θέλω 800 ευρώ το μήνα. Τα δύο μαζί. Το ένα. Α, το καθένα. Το καθένα στην πόλη του. Ένα στη Λάρισα και άλλο στην Πάτρα. 800-1600, το λίγο-λίγο λέω, χωρίς να έχω ακόμη πλήρη εικόνα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή η κατάσταση θα πρέπει να τη δει η υπουργός, το επιτελείο, ο πρωθυπουργός ο ίδιος, ενδεχομένως, ότι με αυτόν τον τρόπο αναγκάζει τα παιδιά να μην σπουδάσουν, να μην αυτό το που έχουν επιδιώξει, αυτό που σκουράστηκαν και πόνεσαν και εν πάση περιπτώσει επί τουλάχιστον την τελευταία τριετία του λυκείου είχαν στο στόχο, το κατάφεραν. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούν να πάνε διότι σκέφτηκε διαφορετικά και η κυρία Κεραμέως. Πάντως υπάρχουν, δεν ξέρω για εσάς και εύχομαι να βρείτε τον τρόπο, αλλά υπάρχουν γονείς που πιστεύω ότι τελικά δεν θα πάνε. Κάποιο παιδί δεν θα πάει. Πολύ, θα αντιτηθεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς, κυρία Τσόρμα. Πάρα πολλοί γονείς, εκατοντάδες είναι στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μέλη του συλλόγου και το ξέρω και μου το έχουν πει. Τώρα και εμείς περνάμε σαν οικογένεια αυτό το γολγοθά, γιατί είναι, πραγματικά είναι απίθανο πώς θα το διαχειριστούμε, δεν ξέρουμε ακόμη. Αλλά από εκεί και πέρα, σας λέω ότι στην Αθήνα ακόμα χειρότερα πράγματα, γιατί σαν πληθυσμός μεγαλύτερος, εκεί πρέπει να μιλάμε για χιλιάδες οικογένειες που δεν μπορούν τα παιδιά τους. Φοιτητικές εστίες αυτά τα μέρη για να πεις θα πάει δωρεάν τουλάχιστον, θα μπει στη φοιτητική εστία. Θα πάμε πάλι σε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, θα κάνεις ΔΙΤ. Για να μπορούν τα παιδιά να έχουν στέγαση. Γιατί ένα από τα αιτήματα της Ομοσπονδίας είναι και αυτό, τριτέκνων. Ναι, γιατί είναι το πιο βασικό η στέγαση. Γιατί άμα είχατε την στέγαση, και αυτό θα έλεγα. Εντάξει, τώρα 100 ευρώ, 150-200 θα τα στείλετε. Και εδώ θα είχε ένα ποσό για να μπορέσει να ζήσει για το χαρτζηλίκι του. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά εφόσον δεν μπορούμε να εξασφαλίσει εμένα σαν γονιό τη σύνδεση και τη στέγαση του παιδιού μου στην πόλη που πρέπει να πάει, τότε λοιπόν εγώ έχω την απέτηση από την κυρία Κεραμέως και από τον όποιον υπουργό είναι στη θέση κυρία Κεραμέως να μπορώ να πάρω το παιδί μου και να το φέρω στην πόλη που
κατοικώ και που μπορώ να το συντηρήσω. Τώρα το άλλο που ζητάτε είναι διευκόλυνση των τριτέκνων υπαλλήλων για τις αποσπάσεις και μεταθέσεις, γιατί συντηρούν δύο σπίτια. Εννοείται για εκπαιδευτικούς, υποθέτω. Όχι. Γενικότερα, για όλα τα υπουργεία είναι αυτό. Έχουμε ένα παράδειγμα 38 στην περιοχή μας, μέλος του συλλόγου μας, υπάλληλος του ΕΦΚΑ, η κυρία, ο κύριος στρατηγός, πήρε μετάθεση στην Αθήνα. Και αρνείται ο κ. Τζιδάκης να της δώσει το OK για να μπορέσει να μετακινηθεί η κυρία και να πάει στην Αθήνα, να είναι μαζί με τον άντρα της, να είναι σε ένα σπίτι και να μπορούν να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Έτσι λοιπόν η κυρία μένει στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν της επιτρέπει το Υπουργείο. Και ποιο, το Υπουργείο Εργασίας, έχει σημασία. Δεν είναι Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο. Δηλαδή είναι το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο που θα έπρεπε να φροντίζει. Ναι, βέβαια υπάρχει και η άλλη θεώρηση, ότι ένα ζευγάρι μετά από χρόνια όταν απομακρύνεται σημαίνει ότι ανανεώνεται ο έρωτας και ζει καλύτερα. Και μήπως θέλουν να μην υπάρχουν άλλα διαζύγια, γι' αυτό το κάνουν. Να κάνουν τέταρτο παιδί δηλαδή, μπορείς να βρεθούν. Δεν μπορώ να μην κάνω χιούμορ, που είναι Παρασκευή, τελευταία ώρα της εκπομπής, κύριε Τσούλια, δεν μπορώ. Μερικά πράγματα δηλαδή θα με τρελάνουν και ακούω πολλά κάθε μέρα, πιστέψτε με, που θα με τρελάνουν. Επομένως προσπαθούμε να βλέπουμε και την χαμογελαστική πλευρά. Δεν το παλεύουμε αλλιώς, κύριε. Όπως ακριβώς το λέτε, κύριε Τσουλιά. Ποιος σας δίνει δύναμη στη φωνή σας, όσο περισσότερα είναι τα μέλη σας? Τι γίνεται με τις εγγραφές? Ακριβώς. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε σαν... Έχουν καταλάβει πόσο δραστηριός είστε. Σαν μέλη του συλλόγου, σαν διοικητικό συμβούλιο, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε σε διάφορους χώρους και μπορούμε και έχουμε διάφορα ενεργητικά, διάφορες πράγματα που παίρνουμε εκπτώσεις, προσφορές, δωρεές και μπορούμε και εξυπηρετούμε τα μέλη μας. Στη λογική ότι εφόσον είναι η συνδρομή μας 20 ευρώ το χρόνο, δίνει η οικογένεια 20 ευρώ το χρόνο, είναι ένα νούμερο το οποίο μια οικογένεια που θα χειριστεί σωστά το πάσο που παίρνει από εμάς, που είναι μέλος του συλλόγου και παίρνει το πάσο από εμάς. Θα βγάλει μέσα και τα χρήματα. Μέσα στην εβδομάδα, διότι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα που μιλάμε και έχουμε πάρει έκπτωση από 4 μεγάλες αλυσίδες από τα ονόματα, από 4 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έχουμε έκπτωση. Αυτό που σημαίνει ότι οποιοδήποτε από εμάς, όλοι πηγαίνουμε και ψωνίζουμε μια ή και δύο φορές την εβδομάδα στο μάρκετ, μόνο και μόνο από εκεί βγαίνει άμεσα η έκπτωση αυτή τι εξασφαλίζει? Δηλαδή, θέλω να πω σε όλα τα είδη, συνολικά πάει στο λογαριασμό. Άλλες αλυσίδες μας έχουν 5% στο σύνολο λογαριασμό και άλλες μας έχουν 10%. Μάλιστα. Στο σύνολο λογαριασμό, βεβαίως. Είναι φοβερό αυτό που λέτε. Βέβαια. Μάλιστα καμιά φορά τους λέω, παιδιά, τον πληθωρισμό, ας πούμε, του Σεπτέμβρη. Δεν προλαβαίνω να κάνω δύο παιδιά, κύριε Τσούλια. Τι να κάνω, δεν προλαβαίνω. Αλλιώς θα τα έκανα, αν ήταν να έχω τέτοια έκπτωση στο σούπερ μάρκετ. Να ξέρετε, σε αντίθεση με τους πολυτεκνούς, και να το μάθουν και οι ακροατές σας. Εμείς, σαν Ομοσπονδία και σαν Σύλλογο Τριτέκνων, δεν μας αφορά αν τα τέκνα είναι από ένα ή από δύο γάμους. Εντάξει, ενώ οι πολυτέκνοι πρέπει να είναι από ένα γάμο και να είναι ανήλικα για να τους αυτό εγγράψουν. Αυτό είναι σημαντικό, δεν το ήξερα που λέτε. Ευκαιρία. Δηλαδή, έχουν κάποιοι άνθρωποι παντρευτεί δεύτερη φορά και έχουν τρία παιδιά. Βέβαια. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο ένας δύο γονιούς έχει τα τρία παιδιά, είτε είναι μπαμπάς είτε είναι μαμά, δεν έχει καμία σημασία, έχει το δικαίωμα να έρθει και να γίνει μέλος του συλλόγου, εφόσον μας φέρει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητάνε. Κύριε Τσούλια, ποιο τηλέφωνο μπορεί να καλέσει κάποιος για να πάρει πληροφορίες? 2-3-13-0-36-9-60. 2-3-13-0-36-9-60. Είμαστε Εγνατίας 99 στο κέντρο, Καρακέντρο, και κέντρο δεν γίνεται, κοντά στην Καμάρα. Καρακέντρο μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Τσούλια. Με ακολουθείτε, μου αρέσει, με ακολουθείτε.